ευχαριστήσουμε που είχατε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε εδώ να δείξετε τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, η οποία ακατάπαυστα δουλεύει για να βελτιώσει την κατάσταση όπως βλέπουμε εδώ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ολοκληρώσουμε εδώ την εθνική αντίσταση. Ολοκληρώνουμε το, αφού ολοκληρώσαμε τη δενδροφύτευση, τακτοποιήσαμε τις υποδομές για τεχνικές βροχές, ποτίσματα κλπ. Και σήμερα ολοκληρώνουμε το στρώσιμο του χλωτάπιτα. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και σε άλλες τοποθεσίες της πόλης μας να προχωρήσουμε αυτή τη βελτίωση της κατάστασης και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των δημοτών μας. Εγώ συμπληρώνοντας να πω καταρχάς τις ευχαριστίες μου και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Μουρούτσο αλλά και στα συνεργεία του Δήμου, γιατί αυτούς που βλέπετε μπροστά τους εργάτες των κήπων είναι δικοί μας εργαζόμενοι, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι και εξειδικευμένα μπορούν να εργαστούν ακόμα και σε τέτοιου είδους εργασίες. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε πολύ μικρό κόστος όσον αφορά τις αναπλάσεις που πραγματοποιούνται. Εδώ αλλάζουμε τη μορφή στο κέντρο της Κορίνθου. Εδώ που πριν από μερικούς μήνες ή χρόνια υπήρχαν όμορφοι φοίνικες, δυστυχώς αυτή η αρρώστια που έχει πέσει και δεν μπορεί να την. Μπορεί κανένας να ανταποκριθεί και να επιζήσουν οι φοίνικες, μας οδήγησε να αλλάξουμε εδώ πέντε δενδροφύτευση και ταυτόχρονα σήμερα ολοκληρώνεται και το πράσινο με γκαζόν. Τα δίκτυα υποδομής έχουν μπει. Θα γίνει άλλη μια όμορφη γωνιά εδώ στο κέντρο της πόλης Κορίνθου, γιατί θα τα χαρούν οι Κορίνθιοι και οι Κορίνθιες, τα παιδάκια, τα μικρά ιδιαίτερα, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης. Επιτέλους μπαίνουν και όμορφα και χρήσιμα δέντρα, όχι οι φοίνικες που δεν προσφέρουν τίποτα στο περιβάλλον. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναπεί, θα έχουν μεγάλα ανοίγματα, θα είναι πολύ μεγάλα δέντρα, θα έχουν σκίαση, πράσινο χειμώνα, καλοκαίρι. Δέντρα που ταιριάζουν με τη φυσιογνωμία της χώρας μας και όχι βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Τσαρμπέ, με δέντρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, αλλά δυστυχώς μετά το 2004 επικράτησε πιο πολύ δήμοι να βάζουν φοίνικες έγινε ένα τσουνάμι δενδροφυτεύσεων με φοίνικες και σήμερα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Μας τιμωρεί, αν θέλετε, η φύση για αυτό που κάναμε κόντρα στα χαρακτηριστικά τα κλιματολογικά που έχει η χώρα μας. Υπάρχει σκέψη να φύγουν και τα υπόλοιποι φοίνικες από την Εθνική Αντιστάσεως? Κοιτάξτε, φεύγουν μόνοι τους, αλλά εδώ δεν θα μπορούν να φυτευτούν τα δέντρα. Θα φυτευτούν δέντρα τα οποία θα έχουν μεγάλα ανοίγματα, θα είναι δέντρα που θα πηγαίνουν προς το ύψος κυρίως, προς τα πάνω, γιατί να μην έχουμε εμπόδια στην κυκλοφορία των οχημάτων.